Ήδη ο ειδικός αγωγητής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Γιάννης Δελής, περιέγραψε το πολιτικό πλαίσιο του κόμματος, το σχετιζόμενο με την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών της χώρας. Θα εστιάσω την ομιλία μου στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Τα βήματα για την παραχώρηση, δηλαδή, να πούμε ξεκάθαρα, του ξεπουλήματος αυτού του λιμάνιου στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, ξεκίνησαν από πολύ παλιά, πριν ακόμα κατασκευαστεί αυτό το λιμάνι, από τις αρχές της δεκαετίας του 70, η τότε νομαρχία. Και είναι σημαντικά να τα πούμε αυτά. Γιατί αυτό το οδηπορικό δείχνει την υποκρισία την οποία υιοθετούν στον πολιτικό τους λόγο τα κόμματα σήμερα, περιγράφοντας μια κατάσταση τελείως διαφορετική. Είναι καταγεγραμμένα, ο λαός της Θεσπρωτείας και της Ιγουμενίτσας τα γνωρίζει πολύ καλά και πρέπει να τα πούμε για να αντιληφθούν και οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Από τις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 70 η τότε νομαρχία έχει παραχωρήσει όλο το παραλιακό μέτωπο της Θεσπρωτείας στο λιμενικό ταμείο, το οποίο ερήμην του λαού, με σκοτεινές διαδικασίες και προοπτικές, ξεκίνησε το μπάζωμα της παραλίας της πόλης της Ιγουμενίτσας. Και επειδή ο σχεδιασμός τότε της Εγνατίας είχε άλλη κατεύθυνση, να πάει παράλληλα με τον ποταμό Καλαμά, η σκέψη ήταν το λιμάνι να γίνει στο βόρειο μέτωπο. Αποτέλεσμα αυτού υπήρξε η δέσμευση όλου του παραλιακού μετώπου της πόλης, χαρακτηρίζοντάς το χερσαία ζώνη λιμένος Ιγουμενίτσας, ενώ απέχει τμήμα του χιλιόμετρα μακριά από το λιμάνι. Από τότε το ΚΚΕ είχε αντιδράσει έντονα σε αυτά τα σχέδια, προτείνοντας να γίνει το λιμάνι στην περιοχή Πλαταριά, που και χώρους είχε και η πρόσβαση τρένου θα ήταν εύκολη. Δεν εισακούστηκε. Το 2002, με απόφαση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, το λιμενικό ταμείο μετατράπηκε σε οργανισμό λιμένος Ιγουμενίτσας, ανώνυμη εταιρεία, παίρνοντας και πρίκα όλη τη χερσαία ζώνη. Η Νέα Δημοκρατία τότε συμφώνησε, καθώς και η Δημοτική Αρχή εκείνης της εποχής, που ήταν ΣΥΡΙΖΑ με ΠΑΣΟΚ μαζί. Το ΚΚΕ, στηριζόμενο από μεγάλη μερίδα του τοπικού πληθυσμού, αντέδρασε δυναμικά, επισημένοντας ότι αυτό είναι η αρχή ενός ξεπουλήματος, την απόλυξη του οποίου τη βλέπουμε σήμερα. Τα λιμανάκια τώρα, Πλαταριά, τα ακούσαμε. Και στα Σίβωτα, και όσοι τα γνωρίζουν, πραγματικά πολύ ωραία γραφικά. Αρχικά ήταν αλλιευτικά καταφύγια και σαν τέτοια χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατασκευή και επέκτασή τους. Το 2011 έγινε προσπάθεια από την τότε Δημοτική Αρχή του ΠΑΣΟΚ να χαρακτηριστούν ως τουριστικά. Ξεσηκώθηκαν οι ψάραδες και οι κάτοικοι. Σμίξανε τη φωνή τους με την αντίδραση του ΚΚΕ. Το ματέωσαν. Ωστόσο, με κυβερνητική απόφαση, ΠΑΣΟΚ πάλι, τα Σίβωτα χαρακτηρίστηκαν ως τουριστικό. Σήμερα, όλα αυτά με βάση τα υπογραφέντα, αλλά και όσα δρομολογούνται, παραχωρούνται στον όμιλο Γκριμάλντι. Οι ενστάσεις σας λοιπόν και οι αντιρρήσεις σας είναι έολες, είναι υποκριτικές. Οι συζητήσεις που έγιναν για να φτάσουμε μέχρι εδώ στην ουσία αφορούσαν το ότι από το παραλιακό μέτωπο δεν ήταν τι θα πάρει, αλλά τι δεν θα πάρει η εταιρεία. Όλα αυτά που ακούστηκαν βρίσκονται σε επίπεδο υποσχέσεων. Υπάρχουν βέβαια και κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα, Αιγυαλός και παραλία, δασαρχείο, νατούρα, κτηματική, συμβόλαια για κάμπινγκ και κεντρικό δρεπάνο κτλ. Όλα αυτά παραμένουν σε κρεμότητα, οι κάτοικοι τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Θα τακτοποιηθούν με γνώμονα όλα αυτά οι εκκρεμότητες, με γνώμονα το συμφέρον του επενδυτή. Είναι ανάγκη να δούμε και λίγο τη στάση των κομμάτων σε αυτό το οδηπορικό. Η Νέα Δημοκρατία ήταν και είναι προφανώς υπέρ της παραχώρησης. Θα φέρει, λέει, ανάπτυξη. Θα γίνει ανταγωνιστικό το λιμάνι. Θα έρθει κρουαζιέρα, η δε κατασκευή της Μαρίνας θα φέρει πλούτο. Η Ιγουμενίτσα έγινε πράσινη. Έδεσε στους ντόκους το πράσινο καράβι. Έχει πράσινο μοτέρ. Οι συνθήκες όμως των εργαζομένων μέσα σε αυτό είναι συνθήκες γαλέρας.
Πράσινο το καράβι, μαύρες οι αμοιβές, μαύρα τα δικαιώματα. Αυτή είναι η ζυγαριά που βάζετε εσείς, τα στοιχεία που αξιολογείτε. Κοροϊδεύουν το λαό της Οικουμενίτσας. Κρύβουν ότι εκτός από τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις του μπαζώματος, της αρπαγής των ελεύθερων χώρων στην παραλία, της επιπλέον κίνησης στο κέντρο της πόλης, θα χτιστούν με βάση τα σχέδια 6.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 στρέμματα για εμπορική χρήση. Τι θα κάνει αυτή η εμπορική ανάπτυξη? Θα τσακίσει στην κυριολεξία τους αυτοαπασχολούμενους που βγάζουν ένα μεροκάματο σήμερα. Αυτούς που η κυβέρνηση τους εξαπατά ότι δήθεν θα φάνε με χρυσά κουτάλια. Το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με όλα αυτά. Η δημοτική του ομάδα στο παρελθόν πρωτοστάτησε στη δημιουργία μιας εταιρείας λαϊκής βάσης της Ελλήν. Την είχε βαφτιστεί με σκοπό την αγορά του οργανισμού λιμένος Οικουμενίτσας ΑΕ. Το έκαναν τότε γνωρίζοντας πολύ καλά, άσχετα αν δεν τους έκατσε, ότι και οι μινωικές γραμμές σαν τέτοια εταιρεία ξεκίνησε. Ποιος τις έχει τις μινωικές γραμμές? Ο Γκριμάλντι. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίστηκε το δικό του νόμο για τις υποπαραχωρήσεις που πρόβλεπε παραχώρηση υπηρεσιών και όχι συνολική, φέροντας μάλιστα για παράδειγμα τα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρότερνταμ, Αμβούργο κτλ. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι που έκανε παραχωρήσεις στην Κόσκο, ίδιες με αυτές που κάνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα στον Γκριμάλντι? Ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε δραστήρια στην προετοιμασία της παράδοσης του λιμανιού στα επιχειρηματικά συμφέροντα με την ένταξη της ΟΛΙΓ, μιας κερδοφόρας επιχείρησης, με 2 εκατομμύρια ευρώ κέρδη τον χρόνο και 10 εκατομμύρια αποθυματικό στο ΤΑΙΠΕΔ. Δηλαδή, συμφωνούν όλοι, όπως είπε ο κομμουνιστής δάσκαλος και βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, συμφωνούν όλοι στη σφαγή των αμνών, αλλά διαπραγματεύονται τους όρους της σφαγής. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Τώρα όλοι αυτοί καλούν σε αγώνα για να παραχωρηθεί στο Δήμο η χερσαία ζώνη. Και αυτό γιατί? Για να αναπτύξει ο Δήμος επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτήν και όχι για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες. Γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια την ανάγκη να δοθεί το παραλιακό μέτωπο στο λαό για ανάπαυση, αναψυχή, αθλητισμό, πολιτισμό με γενναία χρηματοδότηση από το κράτος. Προφανώς και δεν πρέπει να επιτραπεί η κατασκευή της σχεδιασμού Ζόμενης Μαρίνας στο κέντρο της πόλης. Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, γιατί είναι τόσα τα μηνύματα που παίρνουμε που είμαστε αναγκασμένοι να τα σχολιάσουμε και το λογαριασμένο 7 λεπτό πάει υπερήπατο. Ο αγώνας του πατρινού λαού με μπροστάρι τον κομμουνιστή δήμαρχο Πελετίδη χαράζει δρόμους. Είναι ένας δρόμος που οι κάτοικοι της Οικουμενίτσας πρέπει να τον δουν. Το ΚΚΕ από το 1975 έχει βγάλει άπειρες ανακοινώσεις για όλα αυτά τα θέματα. Στην αρχή προειδοποιώντας, μετά αποκαλύπτοντας τα σχέδια του αστικού κράτους. Τα έχει θέσει πάμπολες φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο Οικουμενίτσας. Η Λαϊκή Συσπήρωση έχει καταψηφίσει όλες τις σχετικές αποφάσεις και έχει ενημερώσει το λαό με ανακοινώσεις και διαδηλώσεις. Θεωρούμε τη γνώση από το λαό της Οικουμενίτσας και όχι μόνο, όλου αυτού του δίσοσμου για τα λαϊκά συμφέροντα οδηπορικού σημαντική. Η κυβερνητική πολιτική και των άλλων αστικών κομμάτων σκόπιμα και μεθοδευμένα σπρώχνει αυτά τα γεγονότα στη λήθη. Στόχος και σκοπός τους είναι να τα επαναλάβουν, να τα διευρύνουν σε κάθε τομέα που οι επιχειρηματίες θεωρούν κερδοφόρο σε βάρος του λαού. Με βάση αυτά το ΚΚΕ θα αγωνιστεί να βελτιώσει τις συνθήκες που ζει ο λαός μας, δίνοντας τη μάχη των επικείμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Κλείνοντας, τονίζουμε για μια ακόμη φορά, η πορεία που ακολουθείται από αυτό το κυβερνητικό αφήγημα, δηλαδή ότι οι ιδιωτικοποιήσεις φέρουν επενδύσεις που με τη σειρά τους οδηγούν στην ανάπτυξη, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη λαϊκή ευημερία, είναι μια απροκάλυπτη απάτη. Αντίθετα, με την ολοκλήρωση αυτού του ξεπουλήματος που δρομολογούν οι σημερινές κυρώσεις, οι συνέπειες για τους κατοίκους της Οικουμενίτσας, ολόκληρης της Ήπειρου, θα είναι δραματικές. Υπάρχει η πείρα του λιμανιού του Πειραιά. Θέση μας είναι ότι μπορεί να γίνει ανάπτυξη του λιμανιού. Βεβαίως,
κάτω από άλλες συνθήκες και προϋποθέσεις. Με σταθερή δουλειά, με μοχλό για τη συνολική κοινωνική, πολιτική και οικονομική ανάπτυξη, η οποία θα αφορά όμως όλο το λαό και όχι τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ.